Εγώ ήθελα να ρωτήσω τη Μαρίκα όταν αναφέρθηκε για το Κουκουρέστι. Ναι. Το Κουκουρέστι είχε Ποτάρι, είχε Γιώργο, Γιάννη Γιώργο και Τζιτζικώστα. Γι' αυτό πήγε μπροστά. Μπορείς να είσαι βέβαιος ότι είχε τέτοιους. Είχε τέτοιους, ναι. Αλλά το δικό μου τελικό συμπέρασμα είναι ότι όσο κι αν και οι ίδιοι Ρουμάνοι το λένε ότι είναι διεφθαρμένο το πολιτικό του σύστημα, τελικά μάλλον δεν είναι τόσο διεφθαρμένο όσο το δικό μας. Αυτό ήθελα να πω, ότι το δικό μας είναι πολύ διεφθαρμένο. Ναι. Ρε παιδί μου, μας άρεσε έτσι τώρα που είμαστε κοντά. Έλα και εσύ. Σύσφυξη των αγώνων. Όπο... Καλά είστε, καλά είστε. Να κάνω εγώ ένα μικρό σχόλιο. Μαρία, θες να φύγω. Όχι, Μαρία, θέλω να μείνεις. Να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που έγιναν χθες. Μάλλον τις δηλώσεις του Τσίπρα, ότι τα κοινωνικά κινήματα είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας, παραδίδοντας το στρατόπεδο του Παύλου Μελά στην τοπική κοινωνία. Χθες είχαμε 8 του μηνός. Στις 6 του μηνός είχαμε τα εγκαίνια του ΣΜΑ, του ΣΜΑ Ευκαρπίας. Με ΜΑΤ, με ανθρώπους που δεν τους επιτράπει η είσοδος, με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, το Φάμελο, να είναι εντός. Αλλά εκεί δεν είναι κοινωνικό κίνημα, απορώ. Αλλά εκεί δεν είναι μάλλον για την τοπική κοινωνία. Μόνο το στρατόπεδο του Παύλου Μελά είναι για να μπορούν οι άνθρωποι, λέει, ο Τσίπρας είπε, να περπατάνε ελεύθερα, να χαίρονται το περιβάλλον, τη φύση, τα λοιπά. Εκεί κάθε άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί και τις σκουριές που έχει φύση, περιβάλλον, νερά κτλ. Εκεί μπορεί να σκεφτεί και το νερό. Εδώ. Πραγματικά θλίφτηκα και θύμωσα πάρα πολύ, όχι για αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτά εντάξει θα τα έλεγε, αλλά για την εκοφαντική σιωπή ανθρώπων που το έχουν ζήσει και το ΣΜΑ Ευκαρπίας, και το νερό και τις σκουριές και δεν βρέθηκαν έτσι στη θέση να πούν όχι, πρέπει να κάνω μία δήλωση για αυτό το πράγμα. Και από αυτή τη σιωπή μπορεί ο καθένας να καταλάβει πολλά όπου και να ανήκει. Θα απευθυνθώ λιγάκι στις κυρίες που μίλησαν για το νερό. Πριν κάνω την ερώτηση, να πω μονάχα ότι το νερό είναι ήδη ιδιωτικό, απλώς δεν το παίρνουμε χαμπάρι και δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν τουλάχιστον 20 εταιρείες που πουλάνε φυσικό επιτραπέζιο νερό. Έτσι. Το νερό, αυτό που πίνουμε τουλάχιστον, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, είναι... το πληρώνουμε. Είναι ιδιωτικό δηλαδή. Ναι. Είναι ιδιωτικό το νερό. Στην ουσία έχει γίνει για τα εφιαλωμένα φυσικά. Δηλαδή πληρώνουμε νερό αυτή τη στιγμή σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Δεν είστε υποχρεωμένος να το αγοράσετε. Βεβαίως. Αν στη βρύση γιατί ακριβώς. Γιατί ακριβώς. Και αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Και αυτή είναι η ερώτηση. Ότι αναφερόμαστε πολύ στο νερό, αλλά δεν αναφερόμαστε στην ποιότητα του νερού. Πολύ στο πόσο θα πληρώνουμε, αλλά στην ποιότητα του νερού δεν αναφερόμαστε. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, αν πραγματικά είναι ποιοτικό το νερό που πίνουμε αυτή τη στιγμή, αν έξω στα σποτάκια, στο που δείξατε, αν έχετε κάποιο σποτάκι έξω, οι ιδιωτικές εταιρείες, αν έχουν πραγματικά ποιοτικό νερό, δεν είμαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος, είμαι κατά και συμμετέχω στο κίνημα αυτό, αλλά καμιά φορά μιλάμε με λάθος δεδομένα, πιστεύω. Μας ενδιαφέρει το ποιοτικό νερό, έτσι, αυτό να είναι, και θα ήθελα την άποψή σας και αν είναι πρόταγμα αυτό. Βεβαίως και δεν το άκουσα, δηλαδή, σε όλες τις τοποθετήσεις δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα, γιατί σήμερα δεν επικεντρώσαμε τόσο πολύ στα ζητήματα των επιπτώσεων της ιδιωτικοποίησης, ένα εκ των οποίων είναι και η πτώση της ποιότητας του νερού. Έχει καταγραφεί και αυτό έχει δείξει η διεθνής εμπειρία ότι όπου το νερό ιδιωτικοποιείται υπάρχει και πτώση της ποιότητας σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μέχρι και περιπτώσεις μαζικών μολύνσεων. Έχουμε όχι μόνο στο πόσιμο νερό, έχουμε πτώση της ποιότητας και στις υπηρεσίες γενικότερα, της αποχέτευσης, των δικτύων, της συντήρησης των δικτύων, πολλών, σε πολλά επίπεδα. Που και στην ποιότητα, όπως λέτε εσείς. Δεν σταθήκαμε σε αυτό το ζήτημα σήμερα, γιατί το θέμα του νερού, όπως ξέρετε, είναι τεράστιο. Και των αφιελωμένων που σωστά θίξατε. Δηλαδή, σαφώς η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυυσης δεν είναι η μόνη ιδιωτικοποίηση του πόρου.
Πλην όμως, το πρόταγμα και το κίνημα του νερού ασχολήθηκε ενεργά με το θέμα των υπηρεσιών, γιατί πρόκειται για μονοπόλια που εξυπηρετούν Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 6 εκατομμύρια κόσμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί πέρα έχουμε, ήταν ένα πρόταγμα που θεωρήθηκε από όλους μας ως κυρίαρχο, γιατί θα πηγαίναμε σε μια συνθήκη όπου 6 εκατομμύρια κόσμο δεν θα είχαν την επιλογή «δεν αγοράζω το εφιαλωμένο, το μποϊκοτάρω». Καταλάβατε, γι' αυτό έγινε και αυτή. Δηλαδή, ήμασταν μπροστά στα χειρότερα. Οπότε, προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα, έπεσε πάρα πολύ βάρος στον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ίδρυυσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν ακόμα και φήμες για μια κεντρική μεταφορά των ΔΕΙΑ, των Δήμων, δηλαδή των δημοτικών επιχειρήσεων, σε ένα κεντρικό φορέα, με σκοπό, έναν απότερο σκοπό, την ιδιωτικοποίηση και αυτού του φορέα, ή έστω την χρηματιστικοποίησή του, την εταιρικοποίησή του. Οπότε αυτά ήταν πράγματα που ξέραμε και πήγαμε στο κομμάτι εκείνο που ήταν το πιο επικίνδυνο εκείνη την περίοδο. Ελπίζω να σας κάλυψα και μπορούμε στη συνέχεια, αν θέλετε, να το κουβεντιάσουμε και ιδιαιτέρως για τα θέματα της ποιότητας περισσότερο. Και εγώ συμφωνώ με τη Μαρία, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Δεν γνωρίζω συγκεκριμένα για το νερό της Θεσσαλονίκης όσον αφορά την ποιότητά του. Σίγουρα απλά αυτό που ξέρουμε βάσει των μελετών και λέμε πάντα είναι ότι όπου έχει ιδιωτικοποιηθεί το νερό προφανώς και χειροτερεύει η ποιότητά του και είναι το αναμενόμενο, γιατί με ιδιωτική εταιρεία έχει στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Για να μεγιστοποιήσει το κέρδος πρέπει να ελαχιστοποιήσει το κόστος, για να ελαχιστοποιήσει το κόστος πρέπει όσο το δυνατόν να κόψει και από το κόστος συντήρησης και τα λοιπά που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του νερού. Οπότε είναι και λογικό με ιδιωτικοποίηση να επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας. Ίσως το πιο πρόσφατο παράδειγμα, θα το ξέρετε ίσως από την ορθογραφία, είναι το Pittsburgh στην Αμερική, όπου για να γίνει μια οικονομία στον τρόπο της επεξεργασίας του νερού, έτσι πριν φτάσει στις βρύσες των ανθρώπων, χρησιμοποιήθηκε ένα άλλο υλικό με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα κρούσματα, να δηλητηριαστεί το νερό, να μην μπορούν οι άνθρωποι να πιούν νερό εδώ και πάρα πολύ καιρό και χρόνια αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχει αποκατάσταση. Και μάλιστα και δήμοι στην Αμερική κινούνται πια εναντίον των εταιριών, ακριβώς επειδή πήραν τέτοιου είδους αποφάσεις, όχι μόνο στο Pittsburgh και σε άλλες περιοχές. Υπάρχει ήδη μια ερώτηση εδώ. Υπάρχει κάποια άλλη για μετά. Ωραία. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, αλλά θα τα κάνω ερώτηση για να ξεμπερδεύω. Λοιπόν, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει διασύνδεση θεματική στη συζήτηση αυτή? Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το νερό της Χαλκιδικής. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν οι συλλογικότητες κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού να ασχοληθούν και θεματικά με κάποια έρευνα ή με κάποια εισήγηση, με οτιδήποτε τέτοιο, με το νερό της Χαλκιδικής, όπου όντως υπάρχει ιδιωτικοποίηση, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πιει νερό ή δεν θα μπορεί να πιει νερό και θα παίρνει εμφιαλωμένα. Δηλαδή είναι μια de facto, ας πούμε, ιδιωτικοποίηση του νερού, έτσι κι αλλιώς, εκεί. Αυτό. Μαζί με την ερώτηση, θα ήθελα απλώς να πω ότι αυτό είναι το σχόλιο μου, ότι δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια θεματική διασύνδεση για να μπορούν να βρίσκονται πιο συχνά οι συλλογικότητες του νερού και οι συλλογικότητες που είναι ενάντια στην εξόρυξη. Εμείς έχουμε μια άτυπη συνεργασία, έτσι, δηλαδή μπορεί να μην είναι προς τα έξω αυτή, να μην φαίνεται τόσο πολύ στον πολυκόσμο, και με τα παιδιά εδώ έχουμε πολλές φορές συνεργαστεί με τους Καναδούς και όλες, επειδή είχαμε το Council of Canadians, μια οργάνωση από τον Καναδά ακτιβιστών, τη Maud Barlow και τους λοιπούς, όποτε είχαμε την ευκαιρία συνεργαστήκαμε και για το θέμα αυτό. Μπορούμε να προχωρήσουμε, βέβαια είναι μια καλή ιδέα να προχωρήσουμε και σε μια κοινή ανακοίνωση για τα θέματα αμυγός του νερού. Εμείς ήμασταν ενήμεροι και στο βαθμό που μπορούμε να διακινήσουμε τα δικά μας τα μίντια, την επικοινωνία των παιδιών σε ό,τι αφορά το νερό, το έχουμε ήδη κάνει. Δηλαδή, όποτε βγαίνει μια ανακοίνωση σχετική με το νερό, γιατί είμαστε καθαρά θεματική πρωτοβουλία, το κινούμε κι εμείς. Και βεβαίως μπορούμε και, γιατί όχι, να κάνουμε και ένα κοινό, ας πούμε, ανακοινωθέν, ειδικά για το θέμα των δικαιωμάτων χρήσης στην έκταση αυτή, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το ιδιότυπο νομικό καθεστώς που έχει δημιουργηθεί για τα νερά στην περιοχή.
Το θέμα του νερού για τη Χαλκιδική είναι τεράστιο, παιδιά. Όπως είπε ο Στέλιος, έχει γίνει ιδιωτικοποίηση χωρίς να έχει γραφτεί πουθενά, ας πούμε, και ποτέ στα χαρτιά. Κανονικά η εταιρεία ήρθε στο βουνό, το άφραξε και από εκεί και πέρα διαχειρίζεται τα νερά όπως αυτή νομίζει. Τη στιγμή που μιλάμε, ήδη δηλαδή έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Αξίζει μια αναλυτική ενημέρωση για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στις Σκουριές, αλλά σε όλη την περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη με τα νερά. Υπάρχει κόσμος που, από την Επιτροπή Μεγάλης Παναγίας που το έχει μελετήσει και το μελετά ακόμα το θέμα. Υπάρχει και μια παρουσίαση που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό. Το θέμα είναι τεράστιο. Έχουν τρελάνει τα νερά του βουνού ουσιαστικά με τις γεωτρήσεις και με τις γαλαρίες. Αυτό που έχουμε εντοπίσει τελευταία είναι η ιστορία με ξεριζωμένα δέντρα σε υψηλά υψόμετρα. Ποτέ δεν είχαμε δει αυτό το φαινόμενο τόσο έντονο. Και φέτος πραγματικά μας ανησυχεί, δηλαδή ότι σιγά σιγά το επιφανειακό κομμάτι του βουνού αρχίζει να στεγνώνει και τα δέντρα, ας πούμε, να κοπανάνε, να πέφτουν κάτω χωρίς ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες. Τώρα όσον αφορά τις συμμαχίες, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε βρεθεί 3 φορές γιατί συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό και θέλουμε να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε το θέμα. Είναι στη μέση οι Βολιώτες, ο κόσμος των χωριών του Πηλίου, που επίσης δίνεται ένας μεγάλος αγώνας και επίσης μπαίνουν ζητήματα για την ποιότητα, για τη χλωρίωση, για τους χλωριωτές κτλ., που είναι ένα τεράστιο θέμα και στο νερό που πίνουμε κι εμείς. Το παλεύουμε, θα το παλέψουμε και με κοινές ανακοινώσεις και με κοινές συναντήσεις, δράσεις και ό,τι μας παίρνει να κάνουμε. Ας συνεχίσουμε με τις τοποθετήσεις. Παρακαλώ να είναι σύντομες, γιατί έχουμε και ομιλήτρες που έχουν έρθει από μακριά, έτσι και πρέπει να πάνε και κάποια στιγμή σπίτι τους να ξεκουραστούν. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ήθελα να θέσω. Αναφέρθηκε σωστά, πολύ σωστά, ότι η στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός, όπως και παλιότερα, αν θυμάμαι σωστά, και της TVX, ήταν παρόμοια, στο να καταφέρει να διχάσει τον κόσμο γύρω από ζητήματα, ειδικά την τοπική κοινωνία και φυσικά ευρύτερα. Αυτό είναι, νομίζω, και το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάποιος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη δυνατότητα να δώσει αυτή τη μάχη που σωστά η Μαρία από το παρατηρητήριο είπε ότι είναι, και όχι μόνο, και άλλοι ομιλητές και ομιλήτρες είπαν ότι είναι μια μάχη η οποία είναι μάχη αντοχής. Δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας, είναι ένας αγώνας ο οποίος θα κριθεί σε τελική ανάλυση σε μεγάλο ορίζοντα χρόνου. Από τη μια μεριά, λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό που υπόθηκε, ότι αυτό που υπάρχει στο υπέδαφος είναι αυτό το οποίο σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το χαρακτήρα αυτού του αγώνα, γιατί οι κυβερνήσεις θα εναλλάσσονται και βεβαίως δεν μπορεί κάποιος να επενδύσει με ένα τρόπο κυβερνητικού, καλλιέργειας αυταπατών γύρω από το ότι κάποια κυβέρνηση μπορεί να δώσει λύση, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Ρουμανία, είτε οπουδήποτε. Εξάλλου, σήμερα οι κυβερνήσεις είναι ιδιαίτερα δυνατισμένες μπροστά στις εξελίξεις που υπάρχουν παγκοσμίως, έτσι κι αλλιώς. Και μιλάμε όχι μόνο για κυβερνήσεις χωρών της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, η Ρουμανία, αλλά και κυβερνήσεις χωρών οι οποίες βρίσκονται, αν θέλετε, στο κέντρο από πλευράς γεωστρατηγικής. Συνεπώς, δεν μπορεί κάποιος να επενδύσει σε καμιά περίπτωση στον κυβερνητισμό ή στην ανάθεση, η οποία βέβαια συνοδεύεται και έχει το αντίκρισμά του στη διαμεσολάβηση που προσφέρουν
αυτοί στους οποίους ανατίθενται οι υποθέσεις. Ξαναγυρνάω λοιπόν στο ζήτημα του διχασμού, γιατί είναι κομβικό. Φοβάμαι ότι ήδη σε ένα βαθμό έχει επιτευχθεί. Όχι σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό. Και το είδα και σε τοποθετήσεις που γίνανε από ομιλήτριες. Είδα ότι υπάρχουν ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης αναλώνεται γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ, γύρω από το αν η τάδε επιτροπή είναι ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ ή όχι, καθώς επίσης και υπάρχουν και δείγματα τα οποία δεν είναι ενθαρρυντικά. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να ξαναγίνει μια πορεία μαζική όπως έγινε πέρσι, τον Μάρτιο πάλι, αν θυμάμαι σωστά, είχε γίνει στην Θεσσαλονίκη η πορεία. Μπορεί να πέφτω έξω κάνα δύο μήνες, αλλά νομίζω πέρσι πριν ένα χρόνο περίπου είχε ξαναγίνει μια πορεία μαζική, η οποία είχε ξαναθέσει το ζήτημα το οποίο είχε λιμνάσει. Ακολούθησε μια νέα κοιλιά, να το πω έτσι. Θα ήθελα δηλαδή να καλέσουν όλες οι επιτροπές στην πορεία του Σαββάτου. Και δεν βλέπω γιατί το ένα είναι αντιτιθέμενο στο άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί μια πορεία μαζική στο Σάββατο, στο οποίο θα μπορούσε να πάρει μέρος, που δεν μπορεί επειδή είναι εργαζόμενος τα πρωινά κτλ., να είναι κάτι το οποίο θα είναι αντίθετο στην πορεία ή στην συμπαράσταση που πρέπει να δοθεί την Δευτέρα το πρωί και όλες τις υπόλοιπες μέρες, γιατί μπορεί και να κρατήσει μέρες από ό,τι καταλαβαίνω η υπόθεση της δίκης. Και δεν είναι τόσο απλό. Διαφωνώ με αυτό που είπες, Αγγελίνα, στο ότι είναι ανεξάρτητο αριθμητικού. Θα δώσουμε ένα παρόν και αυτό μετράει στα θετικά. Πολλές φορές μια πορεία η οποία είναι μικρή αριθμητικά δίνει επιχειρήματα στην αντίθετη πλευρά. Δεν δίνει επιχειρήματα στη δική μας την πλευρά. Δεν λειτουργεί δηλαδή προωθητικά, αλλά το αντίθετο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα σοβαρότητα. Δεν υπάρχει κανένας που πρέπει να μείνει, που περισσεύει. Πρέπει να βρουν τρόπο τα κινήματα να λειτουργήσουν. Το βασικό πρόβλημα στα κινήματα, η δική μου εμπειρία είναι ότι ακριβώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν αμεσοδημοκρατικά και με τρόπο σε συνδυασμό επίσης με μορφές και δομές κοινωνικής οικονομίας. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το οποίο έχει τη δυνατότητα και τον προωθητικό και τον χαρακτήρα αλλαγής. Δεν μπορούν να φέρουν αλλαγές στη σημερινή εποχή οι κυβερνήσεις. Μπορούν να φέρουν όμως αλλαγές οι κινήματα τα οποία λειτουργούν αμεσοδημοκρατικά και κινήματα τα οποία στηρίζονται από δομές κοινωνικής οικονομίας. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος και βεβαίως πρέπει να προβληθεί και όχι μόνο να προβληθεί για το μέλλον, αλλά να υπάρξουν σημερινοί αντιπρόσωποι του μέλλοντος στο παρόν με τρόπους και με ορφές οι οποίες πραγματικά θα δίνουν μια διαφορετική προοπτική στον κόσμο της Χαλκιδικής, αν θέλετε, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί να φύγει από τη μέση η Χαλκιδική και να έρθει ο αγώνας στη Θεσσαλονίκη, αλλά μόνο μας. Θα χαθήναμε η τοπικότητα του χαρακτήρα και θα χαθήναμε και η δυνατότητα να έχει βάθος και ορίζοντα χρόνου. Γιατί από τη μια μεριά υπάρχει το υπέδαφος της Χαλκιδικής, από την άλλη μεριά, και με αυτό κλείνω, υπάρχουν οι ιδιαίτερες δυνατότητες που έχει η αναπτυξιακή η Χαλκιδική από πολλές πλευρές, στην πρωτογενή παραγωγή, στους φυσικούς πόρους, στη θάλασσά της. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν ένα εξαιρετικό αλλιευτικό πεδίο, παραδείγματος χάρη ο κόλπος της Ιερισσού. Έτσι, ο οποίος έχει προφανώς καταστραφεί, αν δεν έχει δυσφημιστεί κιόλας παράλληλα. Λοιπόν, να μην μιλήσω για τον τουρισμό, να μην μιλήσω για άλλες δραστηριότητες, οι οποίες στηριγμένες και με τέτοιο τρόπο, αν μπορέσουμε να κρατήσουμε μια άλλη προοπτική, τότε πράγματι υπάρχουν δυνατότητες επιτυχίας. Και θα συμφωνήσω και εγώ ότι δεν έχει χαθεί ο αγώνας. Μια μικρή παρατήρηση σε αυτό που είπε Σπύρο, αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε,
το αμεσοδημοκρατικό των κινημάτων είναι δεδομένο. Δεν νομίζω ότι είναι προς συζήτηση. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι και οι θεσμοί, συγγνώμη, και οι θεσμοί της οργανωμένης κατάστασης που υπάρχουν, για παράδειγμα οι Δήμοι, εντάξει, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ο Δήμος είναι κάτι που στο μέσο πολίτη είναι θεσμικά ευχάριστο, είναι κατοχυρωμένο, είναι πολύ πιο κοντά του από ότι μια κεντρική κυβέρνηση ή μια περιφέρεια και εκεί έχει παιχτεί το παιχνίδι, τουλάχιστον στην Ισπανία ή σε άλλες περιοχές, με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Γιατί εκεί έχεις να κάνεις πια με τον πολίτη που συμμετέχει πολύ πιο άνετα. Δεν γίνεται, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτός ο διχασμός εκεί. Αν εμείς πάρουμε όλοι μαζί, ας πούμε, το Δήμο και κάνουμε δουλειά, αμέσως όλα αυτά που κάνουμε εμείς και ακούγονται περιθωριακά λόγια των ακτιβιστών, των ανθρώπων οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, τρελοί και θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον, ξαφνικά γίνονται mainstream. Γίνονται κάτι το οποίο ο καθένας το καταλαβαίνει ως σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο κουλτούρας. Γιατί το θέμα μας στην χώρα αυτή δεν είναι μόνο πολιτικό. Είναι βαθιά πολιτιστικό, πολιτισμικό θα έλεγα. Θέματα ταυτότητας, πάρα πολλά. Μην ανοίξουμε τέτοια συζήτηση. Ας μην δωρίζουμε στον αντίπαλο δομές, όπως είναι οι Δήμοι, που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, κατά τη γνώμη μου, σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό που μπορούμε να κάνουμε σαν κινήματα. Δεν μιλάω για τα κόμματα καθόλου, γιατί δεν τα πιστεύω στους θεσμούς. Αλλά οι Δήμοι πιστεύω ότι είναι μια άλλη ιστορία. Συγγνώμη, όλες οι ομιλήτριες θα έχουν στο τέλος το λόγο πάλι για να απαντήσουν. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας γίνουν λίγο τώρα τοποθετήσεις από όποιον και όποια θέλει. Θα έχετε στο τέλος ένα σύντομο να απαντήσετε σε ό,τι ακουστεί, να βάλετε ένα επιπλέον σχόλιο. Να την κάνεις, αλλά σύντομα, σε παρακαλώ. Έτσι. Εγώ φταίω. Λοιπόν, εννοώ ότι έχεις δίκιο, Μαρία, αλλά εκεί πέρα μπορεί να παίξει ένα ρόλο μετάβασης πια. Ο Δήμος, γιατί είναι πιο πράγματι, είναι κάτι το οποίο το έχει συνηθίσει ο κόσμος και μπορεί να πει. Αλλά είναι κρίσιμο να μάθουμε να λειτουργούμε με δομές αμεσοδημοκρατικές. Ακόμα και σε. Και είναι μια μετάβαση μέσω του Δήμου. Είναι πιο εύκολο, πάση περιπτώσει, να περάσει σε μορφές άμεσης δημοκρατίας μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από ό,τι που κυβερνήσεις ή από διακρατικούς οργανισμούς. Λοιπόν, εννοώ ότι η δική μου εμπειρία και από το κίνημα του νερού εδώ στη Θεσσαλονίκη, με το ότι έγινε με το σώστο στο νερό, το διχασμό που επικράτησε μετά το δημοψήφισμα και πριν το δημοψήφισμα, αλλά και μετά το δημοψήφισμα, είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να στήσουμε δομές οι οποίες να αντέχουν στον χρόνο και να λειτουργούν πραγματικά μεσοδημοκρατικά. Και σε αυτό έχουν ευθύνες όλες τις πλευρές. Δεν έχουν ευθύνες οι ΣΥΡΙΖΕΙ μονάχα. Έχουν ευθύνες και οι άλλες πλευρές που δεν χαρακτηρίζονται, ίσα-ίσα ορκίζονται και πολεμούν το ΣΥΡΙΖΑ, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Και παρόλα αυτά έχουν δείξει δείγματα κάθε άλλο παρά σεβασμού στην άμεση δημοκρατία και τις δομές της. Αυτό εννοώ. Δεν έχει επιτευχθεί. Φαίνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί ούτε στη Χαλκιδική. Από τα γεγονότα και από αυτά που ακούγονται και από αυτά που μαθαίνουμε όλοι και από αυτά που ακούσαμε και σήμερα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Χωρίς να το πετύχουμε αυτό, δεν πάνε να αλλάξουν ένα με 15 κυβερνήσεις, δεν πάνε να είναι η Ανταρσία, δεν ξέρω εγώ ποιος να είμαι στην κυβέρνηση αύριο μεθαύριο. Εκεί θα κριθεί το πράγμα. Κάποιο σύντομο σχόλιο. Σύντομο. Λοιπόν, κυρίως με αφορμή αυτό που λέχτηκε από τη Μαρία πριν για το ότι πρόκειται για αγώνα εφόλης της ύλης. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος, ας πούμε, σε μια τέτοια λογική και ήμασταν και σαν Επιτροπή πάντα σύμφωνοι με αυτή τη λογική. Ότι δηλαδή είναι το κομμάτι, το, θα λέγαμε, το κατεξοχήν κινηματικό, αλλά οπωσδήποτε είναι και όλη η διαδικασία σε επίπεδο διοικητικό και νομικό κτλ. Αν υπήρχε κάποια διαφωνία πάντα από, τουλάχιστον όσον αφορά τη συγκεκριμένη επιτροπή, αν υπήρχε κάποια διαφωνία ήταν πολύ πιθανόν στην αιμονή που υπήρχε από κάποιους, έτσι, το να κινούνται κυρίως με βάση αυτή τη λογική και να περιμένουν από αλλού ότι θα λυθεί. Ήμασταν πάντα της λογικής του είναι Αθηνά και Χειρακίνη, ας πούμε. Δεν μπορούσε και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όπως επίσης είμαι πολύ σύμφωνος με αυτό που είπες για τον εκπαιδευτικό μας κατά κάποιο τρόπο ρόλο. Σε αυτή τη λογική
του μεγάλου ορίζοντα, που είναι όντως, και είναι όντως μεγάλος ο ορίζοντας, γιατί το πρόβλημα των μεταλλείων, έτσι, δεν είναι οποιοδήποτε περιβαλλοντικό πρόβλημα, έτσι. Οπουδήποτε και αν έχουν λειτουργήσει αυτού του είδους οι δραστηριότητες, η θέση, έτσι, είναι ολική λύση. Είναι τελική λύση, μάλλον, για κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιούνται. Δηλαδή, αυτό που μένει πίσω από μια εξορρυκτική δραστηριότητα αυτού του είδους, όπου ψάχνουμε μέταλλα, άρα έχουμε οξυδώσεις, έχουμε σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες, είναι κρανίου τόπος. Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι τα χαίνοντα παλιά μεταλλεία. Γι' αυτό και λίγο ως πολύ το βλέπουμε και έτσι, αν θέλετε, αυτό που ακούστηκε, ας πούμε, για οι φόρες θέσεις στην αποκατάσταση. Όντως θα πάρει χρόνια αυτή. Από το 2001 μέχρι το 2012, που άρχισε ξανά η δραστηριότητα λίγο ως πολύ της εταιρείας στη Χαλκιδική, για 10 με 11 χρόνια υπήρχαν 350 άτομα που δουλεύαν κυρίως στη συντήρηση του χώρου, του μεταλλείου. Πρέπει να εξουδετερώνονται τα νερά που βγαίνουν από μέσα κτλ. Κτλ. Οπότε έχουν αυτό το στοιχείο. Και με βάση αυτό το στοιχείο, νομίζαμε, και νομίζω εγώ προσωπικά καλύτερα να μην ανακατεύομαι στην προκειμένη με την Επιτροπή, μπορεί να πούμε και καμιά πιο χοντρή ιστορία, ότι όντως θα προκύψει ζητούμενο. Και θα προκύψει ζητούμενο γιατί με τα μεταλλεία. Έχουν βάθος χρόνου, όπως λέχτηκε, έτσι. Έχουν σοβαρές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις είναι κυρίως μη αναστρέψιμες. Οπότε μπαίνουν τώρα στο παιχνίδι όλοι αυτοί οι άλλοι φορείς που προσπαθούν ή να ανατρέψουν μια κατάσταση που έχει επιβληθεί. Οπότε πάμε για διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους ουσιαστικά που ήδη υφίσταται, ή από την άλλη μεριά προσπαθούμε να προλάβουμε κάτι. Σε αυτή την προσπάθεια να προλάβουμε κάτι, η επίκληση της ενότητας, και μόνο εγώ λυπάμαι πολύ, δεν αρκεί. Πρώτα απ' όλα, η επίκληση της ενότητας με το ζόρι, ιστορικά, έχει αποβεί παντού μοιραία. Παντού. Είναι ένας αχταρμάς απόψεων, όπου το μόνο κοινό που υπάρχει, έτσι, είναι ο κοινός εχθρός. Δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ κοινός στόχος στις επικλήσεις ενότητας. Λυπάμαι πολύ. Είναι απολυτικός όρος η επίκληση ενότητας. Δεν υπάρχει συνείδηση. Υπάρχει μια εξανάγκη συνθήκη μεταξύ των ανθρώπων, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στιγμές αυτή η συνθήκη και να λειτουργήσει, όπως φαινόταν και κάτι που βοήθησε και στην ανάδειξη του κινήματος των σκουριών, την εποχή των πλατιών. Υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα όπου ο κόσμος διεκδικούσε γενικώς. Είχε τη δυναμική της η Χαλκιδική, είχε τη μαζικότητά της τότε. Οπότε έγινε κατά κάποιο τρόπο ένα κεντρικό κίνημα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Από τη στιγμή που μπήκαμε σε μια λογική εκ των πραγμάτων ανάθεσης, είχε καλλιεργηθεί η ελπίδα στην ιστορία, έτσι, και η ελπίδα ερχόταν. Το Γενάρη του 2015 ήρθε, κατέφτασε. Είχε δώσει μεγάλες υποσχέσεις. Το λάθος των ανθρώπων, ίσως αυτό να μην έχουν πετύχει αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, να καταστήσουν συνειδητούς τους όρους που βιώνουμε τις στιγμές που πραγματώνουμε την άμεση δημοκρατία. Για να τους δώσουμε προοπτική, να πιστέψουμε σε αυτά. Το κάναμε, δεν είχαμε τέτοια εμπειρία και είναι λογικό. Δεν υπήρχε εμπειρία αμεσοδημοκρατικών λειτουργιών στην Ελλάδα. Αυτά εμφανίστηκαν το 2011 και τότε ακούστηκαν. Μέχρι πριν από αυτό ήταν κεκτημένο αυτό που ασχολιόντουσαν με κάτι Καστοριάδη, με κάτι δεν ξέρω εγώ τέτοια, ας πούμε. Έτσι. Δεν ήταν τρέχουσα ορολογία αυτή. Ενώ το παιχνίδι άνοιξε, και αυτό είναι προς τιμή της Χαλκιδικής και των αλληλέγγυων συναγωνιστών, γιατί άνοιξε σε πολλά επίπεδα. Λέχτηκε και το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι ένα κίνημα τοπικό δεν ήθελε να είναι τέτοιο, γιατί πίστευε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα, κατέστη πανελλήνιο και παγκόσμιο. Είναι μεγάλη ομορφιά αυτό που λέχτηκε ήδη, το να συναντάς πραγματικά ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό ανά τον κόσμο. Ναι, αλλά μαζί με αυτό, το 2015 εμφανίστηκε και κάτι άλλο. Η παρασκηνιακή δυναμική των κομματικών μηχανισμών. Το από Δευτέρα κλείνει. Για μετρήστε από τη Δευτέρα του 26, του 15, πόσες Δευτέρες πέρασαν, κάπου 120. Τι καλλιέργει αυτό, τι καλλιέργησε. Μια διαδικασία και μια κατάσταση ματέωσης στον κόσμο, πρώτιστα στη Χαλκιδική. Βέβαια πήρε η μπάλα πάνω σε αυτή, στο φτάνω στην πηγή δηλαδή και δεν πίνω νερό. Αυτή είναι η ματέωση. Μπορούσε να ανατραπεί αυτό το πράγμα. Πώς, επειδή αναπτύχθηκε όλη αυτή η δυναμική, με όλες αυτές πραγματικά διαφορετικές, αλλά αυτό είναι πλούτος.
το να ακούγονται διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα και να διαπιστώνουν ότι υπάρχει κοινός στόχος. Εμείς καταθέσαμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, καταθέσαμε αντιπροτάσεις, πολύ σοβαρές αντιπροτάσεις αναπτυξιακές, για να καλύψουν και μας το υποσχέθηκαν. Καμιά δεκαπενταριά μέρες πριν τις 25 Γενάρη. Όταν βρεθήκαμε, η Μαρία μπορεί να θυμάται η ημερομηνία, το πρώτο step που βρεθήκαμε κάτω, Φλεβάρι του 2015, ήταν κάπου εκεί 24, μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Πώς δηλαδή μέσα σε 10 μέρες αυτή η ιστορία είναι το άλλο τώρα. Όσο δεν ήμασταν κυβέρνηση δηλαδή, δεν έχει σχέση με την άμεση δημοκρατία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η φτήνια του πολιτικαντισμού. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δυστυχώς βρίσκουμε και σήμερα. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά είναι η πρώτη φορά που ακούτε επιτροπές δημόσια από τη Χαλκιδική να διαχωρίζουν θέσεις. Είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό. Και είναι λογικότατο με βάση αυτό που έχει γίνει στη διετία. Αν πάμε να καταμετρήσουμε, συγγνώμη λίγο που μακρηγορώ, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό και λόγω του τραγικού που διαμορφώνεται, αναδιοργανώνεται η εταιρεία, σε 10 μέρες μπαίνει σε εφαρμογή η ΣΕΤΑ. Πάμε σε άλλο είδους διαιτησία αν χρειαστεί, αν κρίνουν οι Καναδοί. Και εκεί δεν γλιτώνει κανείς. Κανείς από εμάς τη διαιτησία που προβλέπει η ΣΕΤΑ. Έτσι. Λοιπόν, και είναι η πρώτη φορά που λέω ότι διαχωριζόμαστε δημόσια από κάποιες επιτροπές, ας πούμε. Ένα, δεν είναι επιτροπές. Έχουν ξεχάσει αυτό το κομμάτι. Κινούνται κατά το δοκούν, έτσι, και αποφασίζουν ανεξέλεγκτα και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Ήταν ζητούμενο, λόγω της πτώσης, της κάμψης του κινήματος, να στηριχτεί η Δευτέρα. Εμείς για τη Δευτέρα στην τελική δεν προτείναμε καμιά πορεία. Μια προσυγκέντρωση αναφέρεται, δεν αναφέρεται πορεία στις αφίσες. Να κινηθούμε με αυτό. Το αν θα ενοχληθεί η πόλη, παιδιά, ειλικρινά, αυτό είναι ένα κομμάτι, έτσι, που νομίζω ότι θα πρέπει πολύ καλά να το σκεφτούμε. Είναι το κύριο επιχείρημα, τα δύο αντιφατικά που νομίζω ανέφερε η Μαρίνα πριν στο σχολείο της. Έτσι. Τη μία εγκαινιάζω το ΣΜΑ και την υπόλοιπη, ας πούμε, λέω ότι παραδίδω κοινωνικό έργο. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να σπάσει. Και αν δεν το σπάσει συνειδητά η κοινωνία, εννοείται για να αλλάξουν τα πράγματα, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχουν μια κυκλικότητα 7 ετίας. Ωραία. Έχουμε ορίζοντα δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Για να μάθουμε να ξαναδιαβάζουμε τελικά την ιστορία. Τι είναι πραγματική υπόσχεση, τι είναι δέσμευση και τέτοια. Εμείς έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν το ήθελα, δηλαδή, ειλικρινά μου βγήκε να μακρηγορήσω έτσι. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τα νερά. Να συνδεθούμε με αυτό. Και είμαστε μέλος της Πανελλαδικής Συμμαχίας από τη μέρα που ιδρύθηκε. Φαινομενικά τα νερά σε εμάς δεν είναι το ίδιο θέμα με την άμεση ιδιωτικοποίηση. Εμείς είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο ιδιωτικοποίησης. Είναι η έμεση. Έτσι. Παίρνω δικαιώματα στη γη και ό,τι βρω μπροστά μου είναι δικό μου. Οπότε ο κύριος διαχειριστής στη δικιά μας περίπτωση, έτσι, είναι η εταιρεία. Ήδη. Έχει αλλάξει την υδρολογική της μελέτη, σχεδόν στα μουλοχτά. Με άλλους όρους έχει πάρει την αδειοδότηση στη μελέτη περιβαλλοντικών. Όντως βρίσκει κανείς πολλές εκπλήξεις σε αυτό το κατασκεύασμα, ας πούμε, των 4.000 σελίδων. Έχουν βρει ότι έχουν πάρει την αδειοδότηση όσον αφορά τη διαχείριση των νερών με τη λογική ότι υπάρχει απόλυτος φραγμός στις λεκάνες απορροής μεταξύ των νερών του Καρατζά και των Σκουριών και των νερών του κάμπου της Μεγάλης Παναγίας και της υπόλοιπης Χαλκιδικής από κάτω. Και στην τελευταία μελέτη που έχει δημοσιευθεί της ΕΜΒΕΚΟ, η ίδια εταιρεία που έβγαλε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαπιστώνεται ότι ο φραγμός αυτός μάλλον ούτε έχει μελετηθεί τόσο καλά, ούτε και υφίσταται. Οπότε η σχέση κατευθείαν γίνεται άμεση, αλλά γίνεται από την πίσω πόρτα. Τι και αν έχει πει, παραδείγματος χάρη, το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών του ΕΡΚΕΘΕ ότι υπάρχει πρόβλημα στο Στρατόνι. Τι και αν έχει βγει μελέτη από το Δημόκρητο που λέει ότι υπάρχει, ότι δεν υφίσταται αυτός ο φραγμός. Ο Δήμος Αριστοτέλη, που δυστυχώς για αυτούς και για μας βέβαια, ανήκει αναφανδόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υποχείριο της κυβερνητικής πολιτικής. Για όλα αυτά δεν έχει να πει τίποτα. Απολύτως. Γι' αυτό και κάποια στιγμή εννοείται ότι λυπούμαστε. Πολύ θα θέλαμε οι 10.000, ο μισός Δήμος Αριστοτέλη που είναι κατά των μεταλλείων, να εμφανιζόμαστε ως μπλόκο στο δρόμο. Ερώτημα. Ο Δήμος γι' αυτό έχει κάνει μια κίνηση. Όταν ήρθαν οι επιθεωρητές του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, κάλεσε τους ανθρώπους, τους δημότες του, να παραστούν. Να συνδράμουν το Δήμο που προσφεύγει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Να δείξουν ότι υπάρχει και μια κοινωνία. Ή όντως υπάρχει ο θόκος και μόνο αυτό. Ο θόκος, όταν υπάρχει, υπάρχει και παρασκήνιο. Φύση. Έτσι. Αυτό δυστυχώς είναι, γι' αυτό και τελικά αρχίζουμε και διαχωρίζουμε τη θέση μας. Και μάλιστα με πολύ ήπιο τρόπο.
Είναι κλοπή υπογραφής. Είναι κλοπή υπογραφής. Τα δύο χρόνια που χρησιμοποιήθηκε η υπογραφή Επιτροπές Αγώνα Καλλιεργικής Θεσσαλονίκης δεν παρίστανται. Κάθε άλλο μποϊκοτάρανε. Είναι δεκάδες οι δράσεις που γίνανε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι μια παλιά πολιτική και δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Λυπάμαι πολύ τη αριστερά αυτή. Έτσι. Η μονοαντίληψη. Ένα είναι το κόμμα δηλαδή. Και ό,τι πουν αυτοί. Δεν αποδέχονται τίποτα άλλο. Ό,τι δεν διοργανώναν αυτοί το αποκρύπτανε. Όπως κλείσανε την εκδήλωση, το μπλόκο στο Χοντρό Δέντρο για τον Αμίαντο, τον περασμένο Απρίλη, με αφορμή τις ανακοινώσεις κτλ. Το παιχνίδι ήταν παρασκήνιο. Τηλέφωνα, μη στεναχωριέστε, τα λύσει ο Σκουρλέτης. Ο Σκουρλέτης έφυγε. Και ήρθε ένας καλύτερος. Ονομάζομαι Κούλης Κωνσταντινίδης. Είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής Αγώνα Θεσσαλονίκης. Θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Δεν εκφράζω την Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Επειδή ακούστηκαν κάποια πραγματάκια εδώ πέρα σχετικά με τις επιτροπές και γιατί υπάρχει κάποια διαμάχη και το ένα και το άλλο, θα σας πω εγώ γιατί είμαι εδώ πέρα σε αυτή την επιτροπή. Παρόλο που είμαι μέλος πολιτικής οργάνωσης, δεν είμαι για την πολιτική μου οργάνωση εδώ πέρα. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει αν θα νικήσει τον αγώνα η Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ή αν θα τον νικήσει τον αγώνα κάποια επιτροπή από τη Χαλκιδικής. Εγώ ξέρω ότι από τις σκουριές θα φυσάει αέρας καρκινογόνος στην πόλη μας. Θα κινδυνεύουν άνθρωποι. Δεν θα μπορώ ούτε κι εγώ ο ίδιος να αναπνέω. Δεν θα έχουμε αέρα εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει καθόλου ούτε να φανεί πολιτική οργάνωση. Δεν με νοιάζει καθόλου ούτε να φανεί κάποια επιτροπή. Ξέρω ότι έχω ένα φίλο μάλλον ο οποίος έχει κάνει μεταμόσχευση και στους δύο πνεύμονες. Μου έχει πει τραγικές ιστορίες για το πώς είναι να μην έχεις ανάσα και να περιμένεις τελευταία στιγμή να γίνει μεταμόσχευση και να σε πάνε στο τσαφ για να μην πεθάνεις στο νοσοκομείο να κάνεις τη μεταμόσχευση. Επίσης έχω πάει να πω ότι ο αμίαντος και όλα αυτά εδώ πέρα που βγαίνουν είναι καρκινογόνα. Έχω πάει να δώσω με πετάλια για ένα παιδάκι στον Παπα-Νικολάου και κάθεσαι και κοιτάς ξαπλωμένο ένα παιδάκι σε ένα κρεβάτι το οποίο δεν ξέρεις αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, γιατί είναι, δεν έχει μαλλιά. Δεν ξέρεις αν... δεν ξέρεις τι να του πεις, τι κάνεις, είσαι καλά, προφανώς δεν είναι καλά. Δεν ξέρεις τίποτα να κάνεις, κάθεσαι σαν χαζός εκεί πέρα και περιμένεις 40 λεπτά να πάρουν τα μυπτά, λέω και να σηκωθείς να φύγεις. Αυτοί είναι οι λόγοι που είμαι εγώ εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Και όποιος το καταλαβαίνει, όποιος δεν το καταλαβαίνει και κολλάει σε, είτε σε έρηδες, είτε σε πολιτικά, είτε και για τη ζώνη και για το άλλο, λυπάμαι, έχει σοβαρό πρόβλημα να πούμε. Αλήθεια το λέω. Για μένα έχει σοβαρό πρόβλημα. Ισχύει το ίδιο πράγμα. Ενότητα με κάθε κόστος, από την επένδυση με κάθε κόστος στην ενότητα με κάθε κόστος, τι είναι. Πλούτος για το ανθρώπινο είδος είναι αυτό, τι είναι. Εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και είναι νομίζω το πρώτο υποκριτικό στοιχείο να πούμε στη στάση, έτσι. Πολλών απέναντι σε αυτές τις ιστορίες. Έλα μωρέ, αφού είναι χωρισμένοι. Οπότε το ξεχνάμε αυτό που είπε ο Κούλης πριν. Τελικά το πρόβλημα. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό. Λέχτηκε πριν για τον επιμερισμό ευθύνης. Όντως, μονός καυγάς δεν έγινε ποτέ και πουθενά. Υπήρξε ποτέ πουθενά 50-50 σε καυγά, ρε παιδιά. Με τη λογική δηλαδή του είμαστε κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Ναι, είμαστε κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Έτσι. Όταν το 99% της βίας προέρχεται από εκεί, με αυτό το ρημάδι 0,1% από την άλλη, θα το βάλουμε στη ζυγαριά με τον ίδιο τρόπο. Ναι, είμαστε υπέρ και της παθητικής αντίστασης. Και είμαστε και έχουμε προσπαθήσει μέσα σε αυτή τη λογική. Και δεν το μετανιώνουμε, δεν θεωρήσαμε ότι είναι μια υποδιέστερη ή ξέρω εγώ, όχι τόσο ατρίκια τέλος πάντων τρόπος για να αντιμετωπίζεις τα πράγματα, κάθε άλλο. Αλλά σε αυτή θέλουμε να αντιληφθούμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση που εκλέχτηκε για να στηρίξει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή το τέταρτο μνημόνιο δεν είναι αυτό το στοιχείο, ας πούμε, αυτό που ετοιμάζεται. Υπάρχει κανένα υπονοούμενο διαφορετικό. Ότι μπορεί να αλλάξει έτσι ιστορία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Σίγουρα δεν αλλάζει ιστορία έτσι, με αντιμνημονιακές τσιρίδες, θα έλεγα εγώ, γενικώς και αορίστως. Αλλά από την άλλη μεριά σίγουρα δεν θα αλλάξει με τίποτα μέσα στην Ευρώπη. Εμείς το, το ξέραμε ότι είναι πρόβλημα το να βγάλεις και να διαφοροποιηθείς σε μια ιστορία αγώνα. Από την άλλη μεριά πόσο θα υποκρίνεται κανείς.
Κάποιοι πιστεύουμε ότι δεν κάνουν πια αγώνα. Λυπούμαστε. Να πω κι εγώ κάτι. Η εταιρεία σε πολλά σημεία λέει αλήθειες. Δηλαδή, βγήκε και είπε τώρα ότι θα πάνε στις Άπιες, θα τρυπήσουν, θα κάνουν πρόσφατες δηλώσεις, το οποίο θα έχουμε μία ανάπτυξη 15-20 χρόνια. Και από κάτω κάποιοι ανεγκέφαλοι χειροκροτούν. Μα δεν τους φτάνει το μυαλό να καταλάβουν ότι μετά από 15-20 χρόνια τι θα κάνουμε, πού θα βρούμε δουλειά. Αυτοί δηλαδή όλοι που σήμερα χειροκροτούν για 15-20 χρόνια θα μείνουν άνεργοι. Και τα 15-20 χρόνια είναι πολύ νωρίς. Για πότε περνάνε δεν τα καταλαβαίνεις. Αλλά δεν τους φτάνει το μυαλό να σκεφτούν ότι εγώ σήμερα χειροκροτώ και έχω δουλειά και ταΐζω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου πώς θα ταΐσουν τα εγγόνια. Γιατί όταν θα φύγει η εταιρεία, τι θα βρει από εκεί από πίσω. Τίποτα. Νεκρή φύση θα είναι. Δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Αλλά αυτοί οι ανεγκέφαλοι δεν το καταλαβαίνουν. Η εταιρεία λέει αλήθειες από μόνη της. Βγαίνει και λέει 15 χρόνια. Και δεν βγαίνει ένας από αυτούς να τους ρωτήσει. Τι γίνεται ρε παιδιά μετά από 15 χρόνια. Οπότε με τέτοια κεφάλια δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Και όσον αφορά που λέμε για τους Δήμους και το Δήμο Ιερισσό, εντάξει, κάναμε το λάθος ρε παιδιά, ψήφισα κι εγώ, ζητάω συγγνώμη, ψήφισα κομματόσκυλο. Είναι η τελευταία τοποθέτηση αυτή, γιατί οι ομιλητές από τη Χαλκιδική πρέπει να φύγουν σύντομα και ένα τελευταίο κλείσιμο από την κάθε ομιλήτρια μετά. Ναι, δεν θα... Θέλω μόνο να έρθω λιγάκι στα λόγια του Σπύρου, ο οποίος έβαλε το ζήτημα της οργάνωσης του κινήματος και το πόσο λειτουργεί η άμεση δημοκρατία και το πόσο αυτό το κίνημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει δομές. Με τον ίδιο προσωπικά γνωρίζομαι τουλάχιστον από το 80, όταν τότε σε ένα πολύ νικηφόρο φοιτητικό κίνημα, ενάντια στον νόμο 815, είχαμε καταφέρει σε κάθε σχολή να αυτονομήσουμε το Σύλλογο των Φοιτητών, να λειτουργήσει ένας τρομακτικός συντονισμός σε όλη την Ελλάδα και να φέρει σε επίπεδο φοιτητικού κινήματος σε πρωτόγνωρες καταστάσεις στα πανεπιστήμια. Αν θυμάστε, όσοι είναι κάποιας ηλικίας, θα θυμούνται ότι τα πανεπιστήμια είχαν μείνει για πολλούς μήνες κλειστά, όταν πλέον μετά από αλλεπάλληλες κινητοποίησεις φτάσαμε σε καταλήψεις επαόριστον. Το σημαντικό σε εκείνο το κίνημα ήταν ότι όντως δημιουργήθηκε και το ζήσαμε, γι' αυτό ακόμη έχουμε το όνειρο της άμεσης δημοκρατίας κάποιοι άνθρωποι μέσα στα κινήματα, γιατί το είδαμε να λειτουργεί σαν καθαρτήριο μέσα στο κίνημα, σαν έναν τρόπο όπου δεν αφήνει τις περιπτώσεις, τις πιθανότητες σε χειραγωγούς και σε διάφορα κέντρα και μικροκέντρα εξουσίας να καθορίσουν το πρόταγμα, να βάλουν τους τρόπους οργάνωσης κτλ. Λοιπόν, θεωρώ ότι πραγματικά αυτό λείπει από αυτό το κίνημα. Αυτό, μιλώντας για το χρυσό, το ζήσαμε στο νερό. Εγώ προσωπικά με τα παιδιά από τους Water Warriors και άλλους συναγωνιστές εδώ έχουμε βρεθεί σε αυτή την διαδικασία. Το μόνο που πετύχαμε τότε ήταν να μπορέσουμε να συντονιστούμε για να φέρουμε μπροστά το πρόταγμα του δημοψηφίσματος στην πόλη και αφού το πετύχαμε, από τότε άρχισα προσωπικά να ασχολούμαι περισσότερο με το ζήτημα του χρυσού. Βλέπω λοιπόν ότι εδώ τουλάχιστον τρίτη χρονιά που έρχομαι στην εθιμοτυπικά στην εκδήλωση σαν τη σημερινή, πριν ακριβώς το 2015 πρέπει να ήταν στην αντίστοιχη εκδήλωση, ο Τσιριγότης από την Ιερισσό είχε κάνει εδώ δήλωση, αφού τα είχε βάλει μαζί μου και με τον Μανώλη τον συναγωνιστή, να μας κατατροπώσει κτλ. Όταν βάζαμε αυτά τα ζητήματα, αυτά που συζητιόνται ακόμη σήμερα, ότι έπρεπε να λυθούν και κακώς δεν είχαν λυθεί ως εκείνη τη στιγμή, δύο χρόνια πριν από τώρα, ότι άμεσα πρέπει να τα λύσουμε, διότι ήδη έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και θα κοιμηθεί η κοινωνία όλη. Λοιπόν, ο ίδιος τότε έλεγε ότι αν δεν διώξει ο ΣΥΡΙΖΑ την Ελντοράντο, τότε εμείς θα ρίξουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω υπάρχει και στο βίντεο το αντίστοιχο αυτής της εκδήλωσης εκείνης της μέρας. Μπορείτε να το δείτε, υπάρχει στο διαδίκτυο. Λοιπόν, επειδή είμαστε αρκετά λίγοι, επειδή όλες οι διοργανώσεις όλων αυτών των ετών και κυρίως των δύο τελευταίων που είχε αναμονή η κοινωνία και είχε αναθέσει, ας το πούμε, αν όχι την εξουσία της ελπίδες της σε αυτή την κυβέρνηση, εμείς
ξυλιασμένοι για τον τρόπο που λειτουργούν, βλέποντάς τους μέσα στο κίνημα και ας το πούμε ότι ακτινογραφώντας τις κινήσεις τους και στο πού βγάζουν, ήμασταν σίγουροι για όλα αυτά εδώ. Βάζαμε τα ζητήματα από τότε σαν ζητήματα, ας πούμε, ζητήματα αρχών στο κίνημα. Π.χ. σε κάποια αποστροφή του λόγου της η Μαρία είπε «Ο αποχαρακτηρισμός για μένα προσωπικά δεν είναι λύση». Μα φυσικά, ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη και μπορεί να τη στοιχειοθετήσει. Το θέμα είναι να έχουμε δημιουργήσει το πεδίο στο οποίο ανταγωνίζονται αυτές οι απόψεις. Να κατατίθεται τα επιχειρήματα και να δούμε αν είναι ή όντως ο αποχαρακτηρισμός σοβαρός στόχος. Αυτό μας λείπει. Αυτό είπε και ο Γιάννης, νομίζω, πριν. Είπε και ο Σπύρος πολύ περιγραφικά, αλλά και επί της ουσίας, ότι δεν έχουμε δημιουργήσει σαν κίνημα, τουλάχιστον ενάντια σε εξορίξεις, αυτές τις διαδικασίες, αυτές τις δομές που θα αφήναν το περιθώριο στον καθένα να βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το κίνημα. Δύο πράγματα μόνο. Σε ένα λεπτό. Σε δύο. Σε ένα. Σε ένα. Λοιπόν, καθαρές κουβέντες, που σημαίνει ότι βάζουμε τους στόχους μας, τους καθορίζουμε, έχουμε καθορίσει το πολιτικό υποκείμενο και πώς θα κινηθεί και βάζουμε τους στόχους μας μπροστά. Δηλαδή, το πολιτικό υποκείμενο εννοώ το ίδιο το κίνημα. Ποιο είναι το ίδιο το κίνημα? Είναι, αποτελείται από αυτές τις επιτροπές, εκείνες τις ομάδες, εκείνο, εντάξει. Συνέρχονται, καθορίζουν τους στόχους τους. Είναι καθαροί οι στόχοι. Δηλαδή, ο αποχαρακτηρισμός ή κάποιος άλλος στόχος είναι ένας στόχος που πρέπει να είναι καθαρός. Και από εκεί και πέρα, καθαρές δράσεις. Δοκιμάσαμε τα πάντα. Ούτε να υψώνεις τις γροθιές σου μες στα βουνά παίζει κανένα ρόλο, ούτε πορείες στην πόλη παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, ούτε να ρίχνεις μολότοφ στα ΜΑΤ μπροστά στο εργοστάσιο, τελικά αποδείχθηκε ότι είχε και κάποιο νόημα. Όμως, μια μέρα, 40 άνθρωποι, επί 8 ώρες, είχαμε κρατήσει έξω από την πόρτα του εργοστασίου, στις 3 Αυγούστου του 2015, πέντε ομάδες ασφάλειας, δηλαδή αστυνομικούς, ασφαλίτες, ματατζίδες κτλ, όποια και όλους, 8 ώρες εκεί με παθητική αντίσταση. Αυτό είναι για μένα η καθαρή δράση. Αναφέρθηκε για λίγο πριν ο Γιάννης. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, πιο καθαρή δράση. Υπάρχει όμως η αρένα, το πεδίο στο οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Αυτό δεν έχει δημιουργηθεί. Έτσι. Κλείνω. Και όλα τα ζητήματα. Γύρω από τη δομή και την οργάνωση, δηλαδή, όχι μόνο του κινήματος του νερού. Και επειδή κάποιος είπε να συνδεθούν και όλα αυτά, όχι του χρυσού, αλλά και του νερού, και ένα ζήτημα που αφορά και τα δύο είναι το ζήτημα της γης και της ελευθερίας. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Μέσα σε ένα πλαίσιο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η χώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκούρα. Αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ας έχουμε στο νου μας τουλάχιστον πιο καθαρέως τους στόχους μας. Ευχαριστούμε. Να πάρουν λίγο το λόγο για κάποιες τελευταίες απαντήσεις, τελευταία σχόλια, όλες οι ομιλήτρες με τη σειρά και ας τελειώσουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, λίμωνο, δεν θέλαμε να ακουστούμε, δεν είχαμε την πρόθεση να ακουστούμε ούτε σαν αντικυβερνητική, να κάνουμε αντικυβερνητική, ας πούμε, προπαγάνδα ή αντιπολιτευτική προπαγάνδα, μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Απλά η επίκληση όντως στην ενότητα, όπως εύστοχα ανέφερε και ο Γιάννης πιο πριν, και το να μην λειτουργούμε δικαστικά και όλο αυτό, ας πούμε, το να αποτρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση, τελικά μας απέτρεψε το να στεκόμαστε ειλικρινείς απέναντι σε αυτά που έχουν γίνει, ας πούμε, στην περιοχή μας, έχουν καταλήξει, ας πούμε, φιαλτικά, έτσι. Πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στα καλέσματα ενδεχομένως που έχουμε κάνει και έχουμε συνυπογράψει κάτω από αυτή την υπογραφή, Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν είναι κάτι που ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε μπορεί έτσι απλά επικαλούμενο στο ότι είναι, υπήρξε κομμάτι του αγωνιζόμενου, των αγωνιζόμενων κατοίκων, ας πούμε, εδώ ή στη Χαλκιδική, ότι μπορεί να το ανασύρει και να το βάζει. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στις οποίες προσπαθούμε με οποιονδήποτε τρόπο έτσι μπορούμε κατά καιρούς όλες οι επιτροπές να το στηρίζουμε με μια σοβαρότητα, έτσι να μαζευόμαστε, γιατί έχει πραγματική ουσία αυτό το να μαζευόμαστε και να προσπαθούμε να βγάζουμε δράση παρέα. Η συγκεκριμένη υπόθεση αυτής της πορείας δεν έγινε έτσι. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη έτσι ξόφθαλμα, ας πούμε, το να χρησιμοποιηθεί με έτσι τέτοιο τρόπο, τον οποίο, ξέρω εγώ αλητία το βρίσκω, ας πούμε, το να το κάνουμε αυτό το πράγμα, όταν δεν έχουμε τηρηθεί αυτές τις διαδικασίες, όταν υπόθηκε και του ζητήθηκε να το αποσύρουν
και ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το πράγμα όταν δεν έχουν τηρηθεί τέτοιες διαδικασίες και ότι μόνοι σας το αποφασίσατε αυτό το πράγμα. Άρα είναι ζήτημα τελικά να είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε αυτό που κατά καιρούς έχουμε ζητήσει να στηρίξει ο κόσμος κάτω από αυτή την υπογραφή. Οφείλαμε επίσης να διαφοροποιηθούμε, γιατί ανεξάρτητα από το τι θεσμικό ή κομματικό ρόλο μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, εμείς θεωρούμε ότι παρότι κάτοικοι της περιοχής δεν γνωρίζουν την κινηματική πραγματικότητα του κινήματος αυτή τη στιγμή, ούτε τελικά εμείς συμφωνούμε, ας πούμε, στην παρούσα φάση, διαφωνούμε στρατηγικά δε, με το να ανασύρουμε συναστηματικές μνήμες μια φορά το χρόνο στη Θεσσαλονίκη με μια πορεία που πρέπει να γίνει καθιερωμένα, όταν πάνω στο βουνό έχουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ή οποιοδήποτε άλλοι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο να πατήσουν πάνω στο βουνό τόσο πολύ καιρό. Και τελικά τι είναι, ας πούμε, αυτό το πράγμα? Είναι τι? Υπάρχει πραγματικός λόγος ή κάνουμε μια φορά απορία στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο και καλούμε τον κόσμο να συμβάλλει εκεί? Εμείς θεωρούμε ότι το σημείο του αγώνα είναι το βουνό. Αυτό ζούμε καθημερινά εκεί στην Παναγία. Και αλίμονο, αν τελικά και σε σχέση με το αν, ποιος είναι ο ρόλος των αλληλέγγυων, ας πούμε, σε αυτή την υπόθεση. Το ότι συνεχίζουμε να υπάρχουμε εμείς, άρα συνεχίζει και υπάρχει αλληλεγγύη, πάρουμε να υπάρχουμε εμείς, το θέλουν όλα καλά, ας γίνει. Όπως στην περίπτωση της Ολυμπιάδας, ας πούμε, που το έχουμε καταλήψει, έτσι. Η Ολυμπιάδα έκανε νικηφόρο αγώνα, απλά μετά το 2003 έπεσε το καρότο της αποκατάστασης, το φάγανε τα παιδιά και καλώς ή κακώς δουλεύουν τώρα, κάνουν ράνουν. Εμείς τι να πούμε τώρα, ότι η Ολυμπιάδα καλώς, να φτύσουμε και τον αγώνα τους, ας πούμε? Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, για μας είναι ζήτημα η Ολυμπιάδα. Ναι, ζήτημα, δεν θέλουμε να σταθούμε αλληλέγγυοι στην Ολυμπιάδα, θεωρούμε ότι είναι κομμάτι του δικού μας αγώνα, ας πούμε αυτό. Άρα με την ίδια λογική και για τη Θεσσαλονίκη και για κάτω για εμάς. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι απλά αλληλέγγυα. Θεωρούμε ότι εισάξια μοιράζομαστε αυτό το βάρος και το βάρος της Ολυμπιάδας. Αν θέλετε, και εμείς μακριά είμαστε για την Ολυμπιάδα, έτσι. Αλλά τι, καλώς γίνεται, ας πούμε. Δεν πρέπει να τη σταθούμε και σε αυτό. Σε αυτή τη λογική, ας πούμε, και σε αυτά τα πλαίσια τα θέτουμε τα ζητήματα. Αυτό. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι η ιστορία ανάμεσα στη δημοκρατία και την αριστερά είναι μια πονεμένη ιστορία και όσοι έχουμε μια μεγαλύτερη εμπειρία, ας πούμε, στα πράγματα, το ξέρουμε πολύ καλά. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι απλό. Ακόμα και αυτό το κόμμα που σήμερα συζητήθηκε πολύ, στην ουσία δεν υπήρξε ένας δημοκρατικός θεσμός ο οποίος άλλαξε πορεία, το μισό κόμμα έφυγε. Δηλαδή, για να πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Και όταν μιλάμε για δημοκρατία, δεν υπάρχει καν ψηφοφορία, παιδιά. Κληρωτοί είναι οι άνθρωποι, φεύγουν όταν δημιουργηθεί πρόβλημα, υπάρχει ανακλητότητα. Άλλη είναι η ουσία της δημοκρατίας, η οποία είναι ένα ουτοπικό και ένα όραμα για μας. Ούτε για αστείο, δηλαδή, δεν μπορούμε να συζητάμε για δημοκρατία στα δεδομένα του κοινοβουλευτισμού. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω πόσο έτοιμοι να είμαστε όλοι μας να το κάνουμε πράξη στην ουσία. Και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Δήμος σημαίνει δημοκρατία, δεν υπάρχει χωρίς Δήμο. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε μέλη ενός Δήμου. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε κοινά συμφέροντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Χωρίς αυτά δεν υφίσταται Δήμος και ούτε δημοκρατία. Λοιπόν, σε σχέση με τις επιτροπές, προφανώς σε κανέναν από όλους εμάς δεν είναι ευχάριστο αυτό που γίνεται. Σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο το να είμαστε αναγκασμένοι να διαχωρίσουμε τη θέση μας, πλήττοντας ενδεχομένως το κίνημα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που πλήγωσαν το κίνημα, ποιοι είναι αυτοί που έπληξαν το κίνημα. Δυστυχώς υπάρχει μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να γνωριστεί. Όταν αυτούς τους ανθρώπους, όχι για 2 χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο από τότε που ετοιμάζονταν να αναλάβουν την εξουσία, επί 2,5 χρόνια τους καλούσαμε σε κοινά συντονιστικά και δεν εμφανίζονταν. Όταν, τώρα δεν υπάρχει λόγος να πούμε λεπτομέρειες. Και εμείς, στο όνομα της ενότητας, τα καταπίναμε όλα για να βγαίνει μια αφίσα με κοινή υπογραφή, Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής Θεσσαλονίκης. Και όσο εμείς δεν μιλούσαμε και δεν κάναμε τίποτα, τόσο εκείνοι το εκμεταλλεύονταν και κάναν χειρότερα. Κάποια στιγμή,
κάποια στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και στο κάτω-κάτω, ας δούμε ποιες είναι οι υγιείς δυνάμεις αυτού του κινήματος. Αυτό. Νομίζω τελειώσαμε. Ναι, δεν, ναι. Το δικό μου το πολύ μικρό σχόλιο για την πορεία είναι ότι 11 χρόνια στενής ενασχόλησης με αυτή την ιστορία, από το 2006, προσωπικά είναι η πρώτη πορεία που δεν θα συμμετέχω. Και πολλοί κόσμος δηλαδή, σαν και εμένα, όχι μόνο εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλή στιγμή.